Είσαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να ενσωματώσουμε κίνηση στις κατασκευές μας? Ένα λαμπάκι είναι και αυτό ένας ενεργοποιητής. Ενεργεί δηλαδή ως μια έξοδος πληροφορίας από το Arduino στο περιβάλλον. Πάμε όμως να δούμε έναν από τους χαρακτηριστικότερους ενεργοποιητές, το σερβοκινητήρα, σερβομηχανισμό ή απλά σερβο. Ο σερβοκινητήρας είναι ένας κινητήρας με μεγάλη ακρίβεια κίνησης και ως εκ τούτου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ρομποτικής. Ακόμα και η εντύπωση που έχουμε για τα ρομποτάκια είναι συνδεδεμένη με αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που βγάζει ο σερβοκινητήρας. Στη δραστηριότητα αυτή θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το σερβο, αλλά και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε μια καινούργια βιβλιοθήκη στο πρόγραμμά μας, προσθέτοντας νέες δυνατότητες. Για τη δραστηριότητά μας θα χρειαστούμε σερβοκινητήρας ή απλώς σερβο, ποτενσιόμετρο, καλώδια σύνδεσης ή jumper wire, Arduino Uno, πλακέτα δοκιμών ή breadboard. Το σερβο ή ο σερβοκινητήρας είναι μια μηχανική διάταξη που αποτελείται από ένα σύστημα γρανάζιων. Τα γρανάζια επιτρέπουν την περιστροφή του βραχίωνα. Το σερβο μας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της περιστροφής με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ο συγκεκριμένος έχει εύρος περιστροφής από 0 έως 180 μοίρες, ενώ υπάρχουν και άλλα εύρη, από 0 έως 360 ή από 0 έως 90. Συνδέεται με τρία καλωδιάκια, ένα μαύρο ή καφέ, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο. Το μαύρο καφέ πάει στη γείωση, το κόκκινο στη τροφοδοσία, ενώ το κίτρινο είναι αυτό που μεταφέρει τους παλμούς, το σήμα δηλαδή με τον οποίο ο σερβο ακούει τις εντολές του Arduino. Το γεγονός ότι το σερβο μπορεί να αποκωδικοποιεί τα σήματα μας λέει ότι σίγουρα έχει μέσα του κάποιο κύκλωμα σε πλακέτα. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα αρκετά αναβαθμισμένο εξάρτημα, το οποίο για να ελεγχθεί απαιτεί τη χρήση μιας βιβλιοθήκης. Σε αυτή την κατασκευή θα μάθουμε να κινούμε το σερβο μέσω ενός ποτενσιόμετρου. Πάμε να κάνουμε τη συνδεσμολογία. Επειδή έχουμε πολλά καλώδια, θα πρέπει να ακολουθούμε μια στρατηγική. Πρώτα οι γείωσεις. Παίρνουμε τη γείωση από το Arduino για το breadboard. Επίσης, ετοιμάζουμε και την τροφοδοσία στα 5V. Προεκτείνουμε τα καλώδια του σερβοκινητήρα. Θα χρησιμοποιήσω περίπου τα ίδια χρώματα για να μην μπερδευτούμε. Κίτρινο στο πορτοκαλί, ας πούμε, κόκκινο στο κόκκινο και μαύρο στο καφέ. Τη γείωση του σερβοκινητήρα πάνω στη γείωση της πλακέτας. Την τροφοδοσία επίσης. Το κίτρινο καλώδιο που μεταφέρει τους παλμούς το βάζουμε στο ψηφιακό πιν 9. Στη συνέχεια τοποθετούμε το ποτενσιόμετρο κάπου μακριά για να μπορούμε να το χειριζόμαστε άνετα. Το ποτενσιόμετρο που έχει τρεις θέσεις, η μεσαία πάει στο α0, η μία από τις δύο στην τροφοδοσία, τώρα εγώ επέλεξα αυτήν, και η άλλη στη γείωση. Πριν δώσουμε ρεύμα στην κατασκευή μας, καλό είναι να φέρουμε το ποτενσιόμετρο στη μέση, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει ο σερβοκινητήρας να μην ξεκινήσει από κάποια ακραία θέση και χαλάσει. Άρα λοιπόν έχουμε φτιάξει μία είσοδο, το ποτενσιόμετρο, με την οποία δίνουμε εντολές στο Arduino. Εκεί έχουμε συνδέσει μία έξοδο, το σερβοκινητήρα, ο οποίος δέχεται και εκτελεί τις εντολές από το Arduino. Οι εντολές προκύπτουν από το ποτενσιόμετρο. Πάμε τώρα να δούμε τι κώδικα πρέπει να γράψουμε ώστε να ελέγχουμε έναν σερβοκινητήρα από ένα ποτενσιόμετρο. Στην αρχή του κώδικα συμπεριλαμβάνουμε include τη βιβλιοθήκη η οποία παίζει το ρόλο του διερμηνέα μεταξύ του Arduino και του σερβοκινητήρα. Στη συνέχεια δημιουργούμε το αντικείμενο myServo που επί της ουσίας είναι ο σερβοκινητήρας μας με τον οποίο ανοίγει διάβλο επικοινωνίας το Arduino. Το pin που συνδέουμε το ποτενσιόμετρο είναι το α0 και η τιμή του εκχωρείται στη μεταβλητή pot pin. Ορίζουμε τη μεταβλητή α που έχει την τιμή από το ποτενσιόμετρο από 0 έως 1023 και την τιμή val που θα έχει τις τιμές για το σερβο από 0 έως 180 για τη γωνία την οποία θα παίρνει. Τέλος, καθορίζουμε ότι ο myServo που τον έχουμε ήδη συστήσει στο πρόγραμμα είναι συνδεδεμένος στο πινάκι 9. Εδώ να σημειώσουμε ότι την εντολή myServo.attach σε παρένθεση 9, δεν θα μπορούσε να την καταλάβει ο υπολογιστής εάν δεν είχαμε συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη στην αρχή. Άρα λοιπόν, η εντολή attach είναι μέρος της βιβλιοθήκης. Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως είναι αυτή εδώ η εντολή. Εκχωρούμε την τιμή από μία συνάρτηση, τη συνάρτηση map, στη μεταβλητή val. Τα ορίσματα της συνάρτησης είναι το α, δηλαδή ό,τι έχει γράψει το ποτενσιόμετρο, το 0, το 1023, το 0 και το 180. Με την βοήθεια της μεταβλητής map αντιστοιχίζουμε κάθε τιμή από 0 μέχρι 1023 που διαβάζουμε από το α0, δηλαδή τον αναλογικό pin, την τιμή που μπορεί να πάρει το σερβο, δηλαδή από 0 μέχρι 180. Η λειτουργία
της συνάρτησης MAP είναι ακριβώς η ίδια με αυτό που μάθαμε στο δημοτικό ως απλή μέθοδος των τριών. Αντιστοιχίζει δηλαδή ένα εύρος τιμών 1024 σε ένα εύρος τιμών 180. Αφού φορτώσαμε τον κώδικα στο Arduino, πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Έχουμε το ποτενσιόμετρο γυρισμένο τέρμα αριστερά και όσο το κουνάμε, ανταποκρίνεται ο σερβοκινητήρας. Ωραίο, ε! Με αυτή την κατασκευή μπήκε ένας σπόρος, ο οποίος θα ανθίσει ρομπότ. Μάθαμε δηλαδή πώς να μεταδίδουμε κίνηση στο περιβάλλον. Ήδη, χωρίς να ξέρετε κάτι παραπάνω, συνδυάζοντας πολλά ζεύγη ποτενσιόμετρου και σερβοκινητήρα, μπορείτε να φτιάξετε το πρώτο σας ρομπότ.